Μόλις τελείωσε το παιχνίδι Αλεξάνδρεια Επισκοπή 3-0. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Ντέλα, έναν παίκτη της Επισκοπής, τον καλύτερο παίκτη της Επισκοπής. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Σήμερα το παιχνίδι, όπως είδαμε, ήταν με την έννοια του ότι φάγαμε δύο γκολ πολύ μετά το 15, μετά το πρώτο γκολ δηλαδή, προσπαθήσαμε να ανέβουμε λίγο, να πιέσουμε. Το παιχνίδι ισορρόπησε, φάγαμε το δεύτερο γκολ, το οποίο πιστεύω ήταν και λίγο τυχερό, πολύ καλό σου και λίγο τυχερό, και εκεί μας πήρε από κάτω. Την ομάδα της Αλεξάνδρειας πώς τη βλέπεις? Η ομάδα της Αλεξάνδρειας είναι πάρα πολύ καλή, με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν την περίμενα τόσο καλή όπως την ομάδα. Ποιοτική ομάδα με καλούς παίκτες, πιστεύω ότι θα πάει καλά. Δεν σας άφησε περιθώρια να κάνετε ευκαιρίες? Δεν ήμασταν εμείς καλοί σήμερα. Πρώτο αυτό, δεν ήμασταν καλοί. Και κατά δεύτερον, πιστεύω ότι οι ομάδες δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά όσο απεικονίζει το σκορ, το 3-0 δηλαδή. Απλά σήμερα έπαιξε καλύτερα η Αλεξάνδρεια και έπαιξε. Και εσείς έχετε μια πολύ καλή ομάδα, είστε από τις πρώτες θέσεις κι εσείς. Βέβαια, έχουμε νεαρά παιδιά, παίζουν. Είμαστε εμείς 2-3 πιο μεγάλοι, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πάνω απ' όλα υγεία και να χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Αλεξάνδρειας. Έχω μαζί μας τον Χρήστο Μποζίνη, τον προπονητή της ομάδας της Επισκοπής. Πες μας δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια ομάδα που ήταν πιο ψηλά από εμάς στην βαθμολογία. Ξέραμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς για ένα ακόμα παιχνίδι με αυτές τις ομάδες αυτού του ελληνικού δεν πήγαμε καλά. Δεχτήκαμε ένα γρήγορο γκολ. Είχαμε και τις απουσίες μας, δεν μπορέσαμε να ανακάψουμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα είμαστε ακόμα καλύτεροι, κυρίως σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί στα υπόλοιπα παιχνίδια είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, πάρα πολύ καλοί. Αυτό μας προβληματίζει, ότι σε αυτά τα παιχνίδια είμαστε ένα κλικ πίσω. Θα το κοιτάξουμε, αν μπορούμε να το διορθώσουμε και συνεχίζουμε. Δεν σας άρεσε και η Αλεξάνδρεια όμως. Η Αλεξάνδρεια είναι μια πολύ καλή ομάδα, το ξέρουμε από πέρυσι. Έκανε και 2-3 ποιοτικές προσθήκες και είναι ομάδα που ραντεβού. Αξίζει η ομάδα της Αλεξάνδρειας να πάρει πρωτάθλημα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι η Νάουσα και η Ερμιούπολη έχουν πιο πολλές επιλογές. Σε επιλογές είναι καλύτερη. Σε ποιότητα παιχτών εντεκάδας πιστεύω ότι είναι πάνω κάτω στα επίπεδα. Αλλά ο βάθος της Νάουσας και της Ερμιούπολης είναι πιο μεγάλος. Δεν μπορεί να γίνει. Ο Δεκέμβρης είναι κοντά. Αν ανησυχηθεί, δεν μπορεί να καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα. Δεν είναι απίθανο. Ποια ομάδα πιστεύεις μπορεί να πάρει πρωτάθλημα? Για μένα φοβερή είναι Νάουσα και η Ερμιούπολη ακόμα και τώρα. Δεν ξέρω τι κάνει. Πιστεύεις μπορεί να το πάρει δηλαδή? Μπορεί να το διεκδικήσει, αλλά θα φανεί στην πορεία ο βάθος πάντου. Μπροστά μας έχουμε το χειμώνα, ξέρετε ότι είναι πιο δύσκολα πράγματα. Αν μπορέσει να κρατήσει, δεν έχει τραυματισμού και μείνει όπως είναι, πιστεύω ότι θα είναι μέσα στους διεκδικητές μέχρι τέλος. Και το εύχομαι. Για να είναι πιο καλό το πιάτο στο πρωτάθλημα. Η ομάδα σου πιστεύεις ανεβεί? Εμείς ο στόχος μας από την αρχή ήταν να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία και να περάσουμε όσο μπορούμε να πάμε πιο ψηλά για να είναι στο Κύπελλο. Τα έχουμε καταφέρει και τα δύο. Είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε πολλά παιδιά από το χωριό. Έχουμε ένα μπάτζετ το οποίο είναι πιστεύω από τα πιο μικρά της κατηγορίας. Συνεχίζουμε βλέποντας και κάνοντας. Έγινε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Αλεξάνδρειας. Έχω μαζί μας ο Θωμάς Σαμαρά, έναν από τους καλύτερους παίκτες της Αλεξάνδρειας. Πες μας για κουβέντα για την παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ξέραμε από την αρχή. Εμφανιστήκαμε πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Από την αρχή μπήκαμε δυναμικά, πετύχαμε νωρίς τον γκολ και όλα εξελίχθηκαν όπως έπρεπε. Την ομάδα της Επισκοπής δεν την αφήσατε καθόλου περιθώριο. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, το έχει δείξει και στα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Αλλά δείξαμε ότι εμείς είμαστε και οι προθυμίες. Ο στόχος βλέπω είναι το πρωτάθλημα. Όχι, ο στόχος δεν είναι το πρωτάθλημα, ο στόχος είναι η νίκη κάθε Σάββατο. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά βλέπω είστε πολύ κοντά. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε κάθε Σάββατο, κάθε παιχνίδι. Και όπου πάει η ομάδα. Ο στόχος ο δικός σου πού είναι? Δεν μπορώ να μιλάω για προσωπικούς στόχους. Σε βλέπω, πάντως σε βλέπω πάρα πολύ απ' έξω και ακούω καλά λόγια για σένα. Θα δείξει. Για να δεν ξέρω. Πιστεύω αν συνεχίσει έτσι θα πας σε και χρόνο σε μεγάλη ομάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αλεξάνδρεια, δεν μπορούμε να μιλάμε για καμιά άλλη. Έγινε, σου έρχομαι ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ πολύ.